Δεν μιλάμε για οποιασδήποτε θέση εργασίας, μιλάμε για θέση εργασίας ανθρώπων οι οποίοι είναι σε ομοιρία 10 και 15 χρόνια και αν σταματήσουν αυτοί οι άνθρωποι να εργάζονται θα διαλύσουν κάποια κεκτημένα, παράδειγμα το βοήθεια στο σπίτι. 100 με 150 χιλιάδες ανήμποροι συμπολίτες μας εξυπηρετούνται από αυτούς τους ανθρώπους. Εάν σταματήσει λοιπόν να υπάρχει αυτές οι θέσεις εργασίας, τι θα απογίνουν αυτοί οι άνθρωποι? Δεν έχουν απομείνει και πολλές κοινωνικές δομές να ισχύουν αυτή τη στιγμή και να μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο, ειδικά τώρα με τα μνημονιακά χρόνια που το έχει ανάγκη. Απ' την άλλη μεριά, εκείνο που προκαλεί ανησυχία, ειλικρινά, είναι και η δέσμευση ότι το νομικό συμβούλιο του κράτους, το Υπουργείο Δικαιοσύνης και ανεξάρτητοι νομικοί έχουν γνωμοδοτήσει πως οι περικοπές της συντάξης και η μείωση του αφορολογίου είναι συνταγματικές. Δηλαδή εδώ προλαμβάνουμε και αποφάσεις ή αγνοούμε ή δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε και αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων, τα οποία όχι πάντα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αρκετές περιπτώσεις δικαιώνουν αυτές τις κατηγορίες. Με ανεξάρτητους νομικούς δηλαδή θα βαδίσουμε για να πάρουμε κάποια δις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Από την άλλη μεριά, και αυτό οφείλουν να το ξέρουν και οι ακροατές, από τα 7,7 δις που πήραμε και αυτά με τόσα βάστανα και με τόσες υποχωρήσεις, μόνο 800 εκατομμύρια θα μείνουν στη χώρα για να πάνε σε υποχρεώσεις που έχει το κράτος απέναντι σε ιδιώτες κυρίως, αλλά και τους συνταξιούχους. Συνταξιούχοι δηλαδή, το ότι καταθέτουν τα χαρτιά και κάνουν 2 και 3 χρόνια να πάρουν τη σύνταξή τους, δεν είναι ούτε τυχαίο, ούτε γιατί όπως λένε δεν υπάρχουν υπάλληλοι κτλ. Είναι καθαρά ότι τα χρήματα που παίρνουμε υποχωρώντας ένα σωρό θέματα ακόμα και εθνικής κυριαρχίας δεν φτάνουν, γιατί τα επιστρέφουμε πίσω για να ξεκλειώνουμε τις δόσεις και αυτά που μένουν είναι ελάχιστα για να πάρουν ακόμα και τις τάξεις οι ανθρώποι. Κρατάω προσεκτικά τις σημειώσεις σας, ωστόσο από την άλλη κάποιος που ακούει λέει το εξής. Μα όταν μιλάμε για επανυπολογισμό συντάξεων, συντάξεις που κόβονται με τα χρήματα τα οποία μέχρι σήμερα έχουν κοπεί να πηγαίνουν για τις οφειλές αναφορικά με το χρέος, το οποίο αυξάνεται αντί να μειώνεται. Και μάλιστα σήμερα με γερμανική εφημερίδα λέει ποια είναι τα κέρδη και πώς έχουν κερδίσει στην Γερμανία από το ελληνικό χρέος, όπως παλιότερα το είχαν κάνει και από την πλευρά της Αυστρίας. Έχουμε την προσφυγή των συνταξιούχων στα ανώτατα δικαστήρια για αυτό το θέμα του επανυπολογισμού των συντάξεων. Έχουμε από την άλλη τους συμβασιούχους να περιμένουν βεβαιότατα να δουν τι θα κάνουν στο ΣΟΤΑ. Σταματάω εκεί, όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί και μόλις πριν από 2 με 3 ημέρες από το βήμα της Βουλής ο κύριος Σκουρλέτης, ο υπουργός, έλεγε ότι ξέρετε εμείς θα προχωρήσουμε και θα πάμε το Σεπτέμβριο να νομοθετήσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με αυτό το θέμα προκειμένου να λύσουμε θέματα. Πώς θα το νομοθετήσουμε όταν δεσμευόμαστε από την άλλη μέσω αυτής της επιστολής που υπογράφει κυβέρνηση και τράπεζα της Ελλάδας προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι τα παραπάνω θα ισχύσουν πλαφόν στον αριθμό των συμβασιούχων επανυπολογισμός συντάξεων και πάει λέγοντας. Απλά δίνουμε υποσχέσεις για να πάμε παραπέρα γνωρίζοντας πολύ καλά ότι αυτές οι υποσχέσεις δεν μπορούν να τηρηθούν, όπως δεν τηρήθηκε το με ένα νομοσχέδιο θα καταργήσουμε όλα τα μνημονιακά μέτρα. Από την άλλη, και ένα άλλο θέμα βέβαια που μας απασχολεί και σαν συνδικαλιστές είναι η αλλαγή περίφημη στο συνδικαλιστικό νόμο, όπου για να προκηρυχθεί μια απεργία θα χρειάζεται το 50% συν 1. Καταλαβαίνετε ότι η απεργία δεν πρόκειται ποτέ να προκηρυχθεί, γιατί εδώ μιλάμε για ιδιόμορφες περιπτώσεις. Άλλο είναι ένα σωματείο σε ένα εργοστάσιο που έχει 200-300 εργαζόμενους, αν υπάρχουν πια και αυτοί, και άλλο είναι σε ένα κλαδικό σωματείο το οποίο καλύπτει όλη την Ελλάδα, π.χ. ξενοδοχο υπάλληλοι, και να θέλει να προκηρύξει η Ομοσπονδία απεργία, πώς να την προκηρύξει όταν θα πρέπει από όλη την Ελλάδα να μαζευτούν το 50% συν 1. Δηλαδή στην ουσία αυτό που γίνεται είναι να περάσει του ΣΕΒΗ, ειδικά από τη μεριά των εργοδοτών, να μην γίνονται πια ούτε καν απεργίες. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
Μάλιστα. Και βέβαια γνωρίζετε ότι την ίδια ώρα, βάσει των ερευνών, ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει πως αναζητεί εργασία στο εξωτερικό, αντέκου Ελλάδος, που έγινε η έρευνα, εξετάζοντας αρχικά την εργασιακή εμπειρία των ερωτώμενων, όπως έβλεπα, και την ενεργή τους παρουσία, κύριε Πεπόνη, στην αγορά εργασίας. Ένας στους τέσσερις, 28%, δήλωσε ότι την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας ήταν εκτός αγοράς εργασίας. Ένα ποσοστό, 58%, είπε ότι είχε βρεθεί έστω και μία φορά εκτός αγοράς εργασίας. Ανωδική τάση που παρουσιάζεται για αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό, με τα νούμερα πραγματικά να είναι δυσθεώρητα, και βέβαια εκείνο το περίφημο το οποίο υπόθηκε από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαντώντας Μάριο Ντράγκη προς τον Νίκο Χουντή, ότι είναι αυτό που λέγατε και εσείς, ότι η πραγματική ανεργία είναι στο 30% και πάντα την ανηφόρα τραβά. Και φανταστείτε ότι αυτή είναι η δήλωση του Ντράγκη, αλλά φανταστείτε ότι η πραγματικότητα είναι ακόμα πιο σκληρή και η ανεργία είναι πολύ παραπάνω. Και το ανησυχητικό, ξέρετε ποιο είναι, από τα τελευταία στοιχεία, τα οποία βέβαια εμείς τα γνωρίζουμε, είναι ότι οι μακροχρόνια άνεργοι, δηλαδή αυτοί που δεν μπορούν να βρουν εργασία για πάνω από ένα χρόνο, έχουν αυξηθεί σε τρομερό βαθμό, γύρω στο 60% από τους εγγεγραμμένους στους καταλόγους. Και βέβαια από την άλλη μεριά, μόνο ένα στους 10 άνεργους από αυτούς που είναι στο ταμείο, στο ΝΟΑΕΔ γραμμένοι, γιατί είναι και πάρα πολλοί που δεν είναι γραμμένοι, μόνο ένα στους 10 παίρνει έστω ένα βοήθημα, γιατί για βοήθημα πρόκειται πια.